Ένα περιστατικό που συγκλώνησε ολόκληρη την Αμερική αλλά και τον κόσμο σημειώθηκε στην Πενσιλβάνια. Κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής ομιλίας έγινε απόπειρα να δολοφονηθεί ο υποψήφιος για την Προεδρία των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Charts a couple of months old and if you want to really see something that said, take a look at what happened. Ο δράστης πυροβόλησε τουλάχιστον 10 φορές από ένα τουφέκι τύπου AR, σκοτώνοντας έναν από τους θεατές και τραυματίζοντας τον ίδιο τον Τραμπ. Ο δράστης πυροβολήθηκε από την υπηρεσία ασφαλείας και σκοτώθηκε. Εκείνη τη στιγμή, όταν ο υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε στη σκηνή και επαναλάμβανε τις προεκλογικές του ιδέες, ένας άγνωστος άνοιξε πύρα από την οροφή ενός γκαράζ που βρίσκεται 100 μέτρα από το σημείο όπου γινόταν η συγκέντρωση. Κατάφερε να πυροβολήσει τουλάχιστον 10 φορές πριν εξαλειφθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ. Μόνο μία σφαίρα έφτασε στον στόχο, γρατσουνώντας ελαφρώς το δεξί αυτί του Τραμπ, όπως λένε οι πληροφορίες. Ο ίδιος κάθισε ελαφρά. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί ασφαλείας τον συνόδευσαν εκτός σκηνής. Καθώς έφευγε, με ματωμένο πρόσωπο, κατάφερε να σηκώσει το χέρι του ψηλά, σαν να ήθελε να πει «Είμαι καλά». Εκτός από τον ίδιο τον Τραμπ, τραυματίστηκε και ένας από τους θεατές, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μία γυναίκα είναι νεκρή από αδέσποτη σφαίρα.